αυτό είναι ίσως και ένα προτέρημα που έχουν οι Ευρωπαίοι, ότι προσπαθούμε να βρούμε τον συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός, ευρωπαϊκός συμβιβασμός, το να σεβαστείς, ας πούμε, την γνώμη μιας μειοψηφίας, να τη λάβεις υπόψη σου, να μην είσαι απόλυτος, είναι επίσης ένα μεγάλο δημοκρατικό προτέρημα που έχουμε. Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε λίγους μήνες έχουμε τις ευρωεκλογές. Αρχές Ιουνίου θα κληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ψηφίσουν τους βουλευτές που θέλουν για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχω μαζί μου σήμερα για να αναλύσουμε το τι σημαίνει πραγματικά να ψηφίζεις στις ευρωεκλογές και τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, τον κύριο Αντώνη Παπακώστα, ο οποίος είναι ειδικός στα ευρωπαϊκά θέματα, ήταν χρόνια στις Βρυξέλλες, δούλευε για μία δεκαετία τουλάχιστον στο Ευρωβαρόμετρο. Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση και έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως, ουσιαστικά και πρακτικά, τι σημαίνει όταν πηγαίνουμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές. Αυτό δηλαδή που λέμε ότι είναι μια χαλαρή ψήφος, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να είναι καθόλου χαλαρή η ψήφος και ότι θα πρέπει να είναι η ψήφος τόσο ουσιαστική και συγκεντρωμένοι στο ποιους θέλουμε να έχουμε στην Ευρωβουλή, γιατί εκεί παίρνονται και όλες οι αποφάσεις τελικά, ή οι περισσότερες, εν πάση περιπτώσει. Ναι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς, οι ευρωεκλογές είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. 400 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα κληθούν στις αρχές του Ιουνίου να ψηφίσουν και να εκλέξουν αυτή τη φορά 720 ευρωβουλευτές. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι η δεύτερη σε μέγεθος παγκοσμίως, όταν η πρώτη είναι η Ινδία. Μετά την Ινδία είναι η πιο μεγάλη εκλογική αναμέτρηση. Όσον αφορά τώρα την χαλαρή ψήφο, πράγματι αυτή την εντύπωση έχουμε ότι γενικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ότι η εκλογή του Ευρωκοινοβουλίου είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον. Οι εθνικές εκλογές είναι οι πιο σημαντικές, διότι ξέρουμε το βράδυ της εκλογής ότι ποιος θα είναι ο επόμενος κυβερνήτης και τι μας περιμένει. Η δεύτερη σε κατηγορία είναι οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές, διότι ξέρουμε ουσιαστικά ποιος θα είναι ο περιφερειάρχης, ποιος θα είναι ο δήμαρχος. Στις ευρωεκλογές, στο βράδυ των εκλογών, δεν θα ξέρουμε τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, για τους πολίτες, και γι' αυτό δεν ψηφίζουν με βάση τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά ψηφίζουν με βάση τα εθνικά θέματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει σημαντικές αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν επεκταθεί τον τελευταίο καιρό. Καμία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να πάρθει χωρίς την συνένεση του Ευρωκοινοβουλίου. Και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι συγκεντρώνονται οι ηγέτες, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι κτλ., ο καγκελάριος, και ότι εκείνοι αποφασίζουν. Αλλά δεν είναι έτσι απλά. Εκείνοι μπορεί να αποφασίσουν, δίνουν ορίζουν ένα πλαίσιο, αλλά στην ουσία οι αποφάσεις παίρνονται σε δεύτερο βαθμό από το Κοινοβούλιο και από τα Συμβούλια. Τι γίνεται τώρα? Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ένα σημαντικό λόγο για την ονομασία του Πρόεδρου της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο υποψήφιος Πρόεδρος της Επιτροπής, τον οποίο θα επιλέξουν το Συμβούλιο Κορυφής, θα πρέπει να δώσει ποιο είναι το πρόγραμμά του και να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν το περίφημο speech and candidate που είχε ονομαστεί τότε, το οποίο δεν ακολουθήθηκε και είναι ένα speech candidate, αλλά είτε υπάρχει το speech candidate είτε δεν υπάρχει το speech candidate, αυτό είχε γίνει στην περίοδο του Juncker, είτε υπάρχει δεν υπάρχει, οποιοδήποτε πρόεδρος ο οποίος θα προταθεί από το Συμβούλιο πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο, όπου θα πει τις προγραμματικές του δηλώσεις, το τι θέλει να κάνει
Και το Ευρωκοινοβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία πρέπει να του δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Εκ των πραγμάτων γνωρίζουμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κάνει κουμάντο. Το εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική, η οποία βέβαια διαφοροποιείται από μια χώρα σε μια άλλη χώρα. Όμως, καμία πολιτική ομάδα, γιατί δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, καμία πολιτική ομάδα δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία εκείνη η οποία είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πρόεδρο. Άρα, ο πρόεδρος θα είναι αποτέλεσμα κάποιας συνεννόησης των κομμάτων που μπορούν να συγκεντρώσουν μια πλειοψηφία και αυτός θα πρέπει να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στο Ευρωκοινοβούλιο και να πάρει την εμπιστοσύνη του Ευρωκοινοβουλίου. Αφού πάρει την εμπιστοσύνη ο πρόεδρος της Επιτροπής, θα πρέπει μετά σε δεύτερη φάση να ορίσει τους επιτρόπους. Οι επίτροποι αυτοί προτείνονται μένα από τα κράτη-μέλη, εγκρίνονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του και το προφίλ του, και σε δεύτερη φάση περνάει τα περίφημα hearings από το Ευρωκοινοβούλιο, τα οποία δεν είναι και τυπικά. Τα hearings γίνονται στις αντίστοιχες επιτροπές. Κάθε επιτροπή έχει ετοιμάζει 4 ερωτήσεις, οι οποίες είναι γραπτές και είναι κοινές για όλους τους επιτρόπους, και 4 πιο εξειδικευμένες που είναι αυτές είναι οι γραπτές ερωτήσεις. Ο υποψήφιος επίτροπος απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις γραπτά και μετά περνάει τις προφορικές εξετάσεις. Αυτές οι προφορικές εξετάσεις δεν είναι τυπικές στο παρελθόν. Και στις δύο, και στην περίοδο της Ούρσουλα Βαν ντερ Λάιεν και στην περίοδο του Γιούνκερ, είχαν απορριφθεί επίτροποι. Και αναγκάστηκε το κράτος μέλος να ορίσει έναν άλλον επίτροπο και αναγκάστηκαν πολλές φορές να αλλάξουν και το πορτοφόλιο των επιτρόπων. Δηλαδή το κοινοβούλιο παίζει ένα ουσιαστικό και νομίζω και μοναδικό, διότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη δημοκρατία της Ευρώπης οι υπουργοί να εξετάζονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, εκεί πέρα έχουμε έναν ουσιαστικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει κάποιον επίτροπο. Και τον απορρίπτει. Δεν είναι κάποια τυπική διαδικασία η οποία υπάρχει στα χαρτιά. Παρόλα αυτά, και παρόλο που βλέπουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ δημοκρατικός τρόπος διακυβέρνησης, ο κεντρικός ευρωπαϊκός τρόπος διακυβέρνησης, είναι κάτι που έχω την αίσθηση ότι δεν έχει περάσει στους πολίτες. Γι' αυτό ψηφίζουν και λίγο ελαφρά την καρδία, κύριε Παπακώστα, και γι' αυτό θέλω να προχωρήσουμε και ένα βήμα ακόμη, διότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει και για θέματα τα οποία μας απασχολούν και σε εθνικό επίπεδο. Διότι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει επιτροπές, έτσι δεν είναι? Ναι, το Ευρωκοινοβούλιο έχει 21 επιτροπές, οι οποίες ασχολούνται με διάφορους τομείς, γεωργία, εξωτερικές σχέσεις, εμπόριο, 21 επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές αποτελούνται από βουλευτές, οι οποίοι προτείνονται από τις πολιτικές ομάδες, έτσι, βασικά από τις πολιτικές ομάδες, οι οποίες ανάλογα με τη δύναμη που έχουν μπορούν να καταλάβουν και τα σημαντικότερα ή λιγότερα σημαντικά πόστα σε κάθε επιτροπή, και οπωσδήποτε και από την θέληση των κομμάτων πια, τα οποία συμμετέχουν στις πολιτικές ομάδες, τι θέλουν να κάνουν. Οι επιτροπές αυτές έχουν σημαντικό ρόλο, διότι οποιαδήποτε πρόταση έρθει από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για οποιοδήποτε θέμα, είτε ενέργεια είναι, είτε κλιματική αλλαγή, είτε γεωργία, είτε αλεία, οποιαδήποτε πρόταση έρθει, αυτή η πρόταση πάει συγχρόνως στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο το εξετάζουν οι υπουργοί και οι υπηρεσίες των κρατών μελών και στο Κοινοβούλιο το εξετάζουν οι αντίστοιχοι επιτροποί. Δηλαδή, στο μέσο Συμβούλιο έχουμε μια εθνική γνώμη, το κράτος μέλος λέει τι, αν το δέχεται ή όχι. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι μια πολιτική γνώμη, διότι δεν είναι πια σαν κράτος μέλος που δράς, αλλά ουσιαστικά σαν πολιτική ομάδα. Βέβαια, οι πολιτικές ομάδες, ανάλογα με την επιρροή που έχουν από τα διάφορα κόμματα τα οποία αποτελούν την πολιτική ομάδα, μπορούν να πάρουν μια θετική ή αρνητική γνώμη. Πολλές φορές υπάρχει και ένα εθνικό μέτωπο, δηλαδή βουλευτές οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα να έχουν για ορισμένα εθνικά θέματα μια κοινή στάση και προσπαθεί το κάθε κόμμα να επηρεάσει την πολιτική του ομάδα σε τέτοιο βαθμό ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να υιοθετήσει ή όχι μια πρόταση από την Επιτροπή. Ναι, σαν να λέμε δηλαδή ότι εμείς θα μπορούσαμε η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, λέω ένα πρόχειρο παράδειγμα,
να έχουμε με ένα κοινό μέτωπο στο κομμάτι της αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα. Ναι, πράγματι στην αγροτική πολιτική θα μπορούσε να είχαμε ένα κοινό μέτωπο. Πόσα μέλη έχουμε εμείς στην Επιτροπή, πόσοι είναι οι Έλληνες ευρωβουλευτές που συμμετέχουν λοιπόν στην Επιτροπή για τα αγροτικά θέματα. Ναι. Παραδείγματος χάρη για η Επιτροπή η οποία ασχολείται για τα αγροτικά θέματα, η Αγκρή όπως λέγεται, έχει 48 μέλη. Μέλη και έχει και 48 αναπληρωματικά μέλη. Οι Ιταλοί παραδείγματος χάρη έχουν 9 μέλη, οι Ιρλανδοί έχουν 3 μέλη, οι Γάλλοι έχουν τον αντιπρόεδρο και 3 μέλη, εμείς δεν έχουμε κανένα μέλος, 0. Οι Πορτογάλοι παραδείγματος χάρη έχουν 3 μέλη. Δηλαδή οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν επιλέξει διαφορετικές επιτροπές. Έχουμε βέβαια 2 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία έχουν, όπως καταλαβαίνετε, σαν αναπληρωματικό μέλος δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες που μπορεί να έχει σαν ένα πλήρες μέλος. Έτσι. Άρα ξεκινάμε πάλι ανάποδα ως χώρα, γιατί για ένα θέμα που βλέπουμε πόσο πολύ απασχολεί και γενικά βλέπουμε τους αγρότες πολύ συχνά αναδιαστήματα να κλείνουν τους δρόμους, να διαμαρτύρονται, να έχουν θέματα. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτή την επιτροπή. Για να μην συμμετέχουμε στην χώρα. Ναι, είναι πολύ πιο πιασάρικο να ανεβαίνει ένας βουλευτής στο τρακτέρ παρά να ασχοληθεί και να διαπραγματευτεί στις επιτροπές τα αγροτικά θέματα. Εκτός και αν δεν το θεωρούμε σημαντικό και έχουμε ασχοληθεί και ασχολούμαστε με άλλες επιτροπές. Βέβαια, ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής αντιπροσώπευσης, θα μπορούσα να πω, είναι ότι έχουμε πολλούς μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Αυτό τι σημαίνει? Οι βουλευτές, τα κόμματα, συμμετέχουν σε πολιτικές ομάδες. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν αυτή τη στιγμή 7 μεγάλες ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή 177 ευρωβουλευτές. Μετά είναι οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες, οι οποίοι έχουν 141 ευρωβουλευτές. Μετά είναι η Δημοκρατική Συμμαχία, η Φιλελεύθερη, είναι η ομάδα που είναι το Μακρόν, η Φιλελεύθερη, οι οποίοι έχουν 101 βουλευτές. Οι Πράσινοι, 72 βουλευτές. Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αντιευρωπαϊστές, είναι ευρωσκεπτιστές, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουν 68 βουλευτές. Οι πιο δεξιοί ευρωσκεπτιστές είναι η ταυτότητα και δημοκρατία λέγονται, ID, με 59 ευρωβουλευτές. Και τέλος η Ενωμένη Αριστερά με 37 βουλευτές, στην οποία συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες ευρωβουλευτές συμμετέχουν σε 3 ομάδες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι η Νέα Δημοκρατία, οι Σοσιαλιστές και Δημοκρατές, στην οποία είναι το ΠΑΣΟΚ, κοινάλ, και τέλος η ελληνική λύση συμμετέχει στο ECR, στο Ευρωπαίο Συντηρητικούς και Μεταθεριστές, και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμμετέχει στην Ενωμένη Αριστερά. Έχουμε 21 ευρωβουλευτές. 21 ευρωβουλευτές, των οποίων 6 αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητοι. Δεν έχουν γραφτεί σε καμία ομάδα. Οι 2 από αυτούς είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο για λόγους αρχής, επειδή δεν υποστηρίζει την Ευρώπη, δεν θέλει να γραφτεί σε καμία από αυτές τις ομάδες, ούτε ακόμα στην Ενωμένη Αριστερά. Ήταν οι 2 της Χρυσής Αυγής, η οποία τώρα βέβαια δεν είναι κόμμα, αλλά είναι εκτός νόμου σαν κόμμα. Παρά όλα αυτά, οι 2 υποψήφοι είναι ανεξάρτητοι, εκ των οποίων ένας είναι και στη φυλακή. Και οι 2 ευρωβουλευτές, η Καϊλή, η οποία ήταν στη σοσιαλιστική ομάδα και απεχώρησε από αυτήν, και ο Γεωργούλης, ο οποίος ήταν στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά, και έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Έχει γίνει και μία μεταγραφή του Κίρτσου από τη Νέα Δημοκρατία, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε στους φιλελεύθερους σαν ανεξάρτητους βουλευτές. Αλλά είναι σε μία πολιτική ομάδα. Οπότε το ποσοστό των ανεξαρτήτων βουλευτών είναι πολύ μεγάλο. Είναι 6 στους 21. Άρα αυτοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις επιτροπές. Μπορούν να συμμετέχουν, αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν τις επιτροπές, διότι στις επιτροπές το πρώτο λόγο έχουν οι πολιτικές ομάδες. Είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν, επηρεάζουν τους προέδρους, τους αντιπροέδρους, καθορίζουν την ατζέντα. Αυτοί ουσιαστικά μπορούν να συμμετέχουν σαν ανεξάρτητοι, αλλά είναι απομονωμένοι.
Τώρα, από τους υπόλοιπους που συμμετέχουν όμως στις ομάδες, σε ποιες επιτροπές, δηλαδή πόσοι Έλληνες, να το θέσω αλλιώς το ερώτημα, πόσοι Έλληνες ευρωβουλευτές συμμετέχουν σε επιτροπές? Οι υπόλοιποι 15 συμμετέχουν σε επιτροπές, σημαντικές ή μη σημαντικές. Έχουμε δύο αντιπροέδρους. Η πρώτη είναι η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, και η δεύτερη είναι η κυρία Βόζεμπερ, η οποία είναι στην ισότητα, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων. Σημαντικές θέσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι τόσο operational, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή είναι θέσεις οι οποίες έχουν κάποιο άμεσο ενδιαφέρον. Βέβαια από τη θέση ως αντιπρόεδρος των επιτροπών έχουν πρόσβαση σε σημαντικά κείμενα, έχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς και μπορούν να επηρεάσουν σε αρκετό βαθμό ορισμένες αποφάσεις. Το ΠΑΣΟΚ είχε τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωβουλής, στην οποία δεν την έχει πια η κυρία Καϊλή, για τα γνωστά θέματα δεν συμμετέχει πια στο Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου, και το ΣΥΡΙΖΑ έχει επειδή η αριστερά έχει κάποια θέση του αντιπροέδρου, την έχει πάρει ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος έχει ένα πορτοφόλιο, αν θέλετε, σαν αντιπρόεδρος, το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να είναι να αντικαθιστά τον αντιπρόεδρο, μπορεί να συζητήσει, ξέρω, να πληροφορηθεί τα θέματα της πληροφόρησης κλπ. Είναι περιορισμένο λόγω του ότι η ομάδα στην οποία αντιπροσωπεύει δεν είναι η πιο σημαντική ομάδα, είναι η τελευταία ομάδα όσον αφορά τη δύναμη των ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι ίσως είναι ευκαιρία με τις επόμενες εκλογές να στείλουμε άτομα στην Ευρωβουλή τα οποία να έχουν ένα προφίλ το οποίο θα μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την διαπραγμάτευση των θεμάτων. Πρέπει να ξέρουν πολλές γλώσσες, μία-δύο γλώσσες, οπωσδήποτε αγγλικά, γαλλικά, τα αγγλικά είναι σημαντικά, είναι απαραίτητα, τα γαλλικά θα ήταν και αυτά σημαντικά, διότι οι αποφάσεις και οι συζητήσεις που γίνονται στους διαδρόμους είναι μερικές φορές ουσιαστικές. Θα πρέπει να έχουν ένα προφίλ διπλωματικό ώστε να μπορέσουν να καταλαβαίνουν το τι θέλουν οι συνάδελφοί τους, ώστε να μπορέσουν να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, είτε είναι της ίδιας ομάδας είτε διαφορετικής ομάδας, και θα πρέπει να έχουν και οπωσδήποτε και τεχνικές γνώσεις, δηλαδή να ξέρουν για το αντικείμενο. Διότι αν κάποιος πάει σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζει, δεν γνωρίζει τα ευρωπαϊκά, δεν γνωρίζει και το αντικείμενο, δεν γνωρίζει και γλώσσες, οπωσδήποτε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να συμμετάσχει ουσιαστικά στην. Αυτό είναι το προφίλ των ευρωβουλευτών, των Ελλήνων, βέβαια, που μου λέτε. Δεν μιλάνε ξένες γλώσσες. Αρκετοί. Μην το γενικεύουμε, αλλά είναι αρκετά. Και ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο η απόδοση των ευρωβουλευτών στο Κοινοβούλιο δεν είναι και από τις πιο σημαντικές. Αυτό θα είναι το επόμενο ερώτημά μου. Στους 100 πρώτους λοιπόν ευρωβουλευτές, πώς είναι οι Έλληνες, πώς είμαστε στους 100 πρώτους? Στους 100 πρώτους δεν είναι. Σύμφωνα με την ανάλυση που είχε κάνει το BCW Influence Index, δεν έχουμε κανέναν στους 100 πρώτους ευρωβουλευτές. Η Πορτογαλία, που είναι στο ίδιο μέγεθος με εμάς, έχει. Η Πορτογαλία αυτή θεωρείται σαν χώρα. Η Πορτογαλία σαν χώρα έχει πολύ καλές επιδόσεις. Είναι, μπορώ να σας πω, η τρίτη χώρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το μέγεθος και τη συμμετοχή της στις διάφορες αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Εμείς είμαστε πολύ χαμηλά, είμαστε 25, 24, είμαστε πολύ χαμηλά, όπως και η Κύπρη επίσης είναι πολύ χαμηλά. Και είναι κρίμα, διότι αν μιλάμε για τον ελληνισμό, ο συνδυασμός Ελλήνων και Κυπρίων συγκροτεί μια δύναμη αρκετά σημαντική, που θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι
Δεν είναι μόνο η Επιτροπή, το Συμβούλιο που παίρνει αποφάσεις, είναι και το Ευρωκοινοβούλιο και έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Η επόμενη περίοδος στην οποία θα έχουμε αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, θα ενισχυθούν οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως δείχνουν οι πολλές προβλέψεις, θα είναι πολύ πιο δύσκολες οι αποφάσεις. Θα θέλουμε πολύ πιο πιστικά επιχειρήματα για να περάσουν και να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Δεν ξέρω πώς, τι θα γίνει στην Αμερική με την ενδεχόμενη εκλογή του Τραμπ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει διαφορετικά την Ευρώπη. Θα πρέπει να πάρθουν πολύ φιλοευρωπαϊκές αποφάσεις. Θα ήμασταν έτοιμοι? Αν στείλουμε ευρωβουλευτές μόνο και μόνο για να τιμωρήσουμε ή να επικρίνουμε την κυβέρνηση, μήπως ας πούμε αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη? Εκτιμάτε ότι είναι σίγουρα ευθύνη δική μας, των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών και των Κυπρίων, με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε για το πόσο κακές είναι οι επιδόσεις των Ελλήνων και των Κύπριων ευρωβουλευτών. Δεν έχει να κάνει όμως και με την αρχική επιλογή που γίνεται από τα κόμματα. Δεν θα πρέπει δηλαδή και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, να κάνουν μια πολύ αυστηρή επιλογή των ανθρώπων που θα τους δώσουν στον κόσμο για να επιλέξει. Βεβαίως. Δηλαδή ο κόσμος επιλέγει αυτούς που προτείνουν. Αν προτείνουμε αξιόλογο άτομα τα οποία έχουν προφίλ, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν να μας κάνουν Πορτογάλους, θα έχουμε οπωσδήποτε καλύτερα αποτελέσματα. Εάν η αρχική επιλογή δεν είναι καλή και είναι με βάση την δημοφιλία ή το αν έχει είναι καλός ποδοσφαιριστής ή καλός τραγουδιστής ή καλός ηθοποιός, εκεί οπωσδήποτε μπορεί να είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλός ευρωβουλευτής. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει και μια μεγάλη ευθύνη στον πολιτικό κόσμο. Θα σας πω κάτι το οποίο είχα ακούσει στο ραδιόφωνο και με είχε σοκάρει, το οποίο αφορά το μεταναστευτικό. Πρώην υπουργός, δεν θέλω να πω ποιο το όνομα, συζητώντας για το μεταναστευτικό, είπε το εξής, ότι οι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στην Ευρώπη. Εμένα με σόκαρε αυτό. Και με σόκαρε για δύο λόγους. Πρώτον, καταρχάς ότι θεωρούσε ο ίδιος ο υπουργός ότι δεν είμαστε Ευρώπη. Εμείς είμαστε μια περιφέρεια, είμαστε ένα buffer μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Και έτσι μας θεωρεί. Αλλά με σόκαρε επίσης ότι κανένας άλλος από το πάνελ δεν αντέδρασε σε αυτό. Δηλαδή το θεωρούσαν όλοι φυσιολογικό, ότι εμείς δεν είμαστε Ευρώπη. Ο μετανάστης που έρχεται στην Ελλάδα θέλει να πάει στην Ευρώπη, η οποία είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό δεν θα το ακούσεις ποτέ στο Βέλγιο να λένε ότι ήρθαν οι μετανάστες για να πάνε στην Ευρώπη ή στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Ο διαχωρισμός ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο από κάτι την Ευρώπη. Άλλο. Είμαστε κράτος ανάδελφο και δεν είμαστε Ευρώπη. Το θεωρούμε σαν είναι δεδομένο. Όχι μόνο για τον πολίτη, αλλά και για τους πολιτικούς. Για πολιτικούς οι οποίοι αποφασίζουν. Αυτό εμένα προσωπικά με έχει σοκάρει, όχι τόσο που το είπε ως δεδομένο ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, είναι ότι οι άλλοι ούτε οι δημοσιογράφοι αντέδρασε σε αυτό. Γιατί είναι σαν να έχει μπει μέσα στην οτροπία μας. Στο DNA. Είμαστε κάτι άλλο. Είμαστε κάτι άλλο και ουσιαστικά την Ευρώπη τα βλέπουμε σαν κονδύλια, σαν πακέτα. Κάποιος είχε πει, λέει, το μικρό το όνομα του Ντελόρ είναι πακέτο. Δεν είναι Ζακ Ντελόρ, είναι πακέτο Ντελόρ. Άρα αυτό είναι το μικρό το όνομα. Έχουμε ταυτίσει την Ευρώπη με κονδύλια και πρόσφατα με την Τρόικα. Ότι μας δίνουν τα λεφτά και άρα θέλουν να μας ελέγξουν. Δεν συμμετέχουμε ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Και υπάρχει και μεγάλη άγνοια από τους πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει άγνοια το τι σημαίνει η Ευρώπη. Το ότι μιλάμε για δημοκρατικό έλλειμμα, ότι ακούει ο άλλος, υπάρχει ευρωδημοκρατικό έλλειμμα. Τι σημαίνει δημοκρατικό έλλειμμα? Για να πάρθει μια απόφαση πρέπει να συμφωνήσει το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη, και το Κοινοβούλιο, δηλαδή οι πολιτικές ομάδες. Καμία απόφαση δεν έχει πάρθει χωρίς να συμφωνήσουν αυτές τις δύο. Οπωσδήποτε για να γίνει αυτή η συμφωνία,
είναι χρονοφόρα. Περνάει πολύς καιρός. Συμφωνούμε, ναι, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε άμεσες αποφάσεις, διότι δεν έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος να αποφασίζει, όπως είναι ο Τραμπ ή ο Πούτιν. Δεν έχουμε ένα Πούτιν ή ένα Τραμπ για να αποφασίζει. Ευτυχώς δεν έχουμε ένα Πούτιν και ένα Τραμπ. Άρα, ναι. Αυτό θα μας οδηγούσε στην καταστροφή. Δεν θα είμαστε Ευρώπη. Άρα, αλλά από την άλλη μεριά, να λες ότι υπάρχει ευδημοκρατικό έλλειμμα, είναι νομίζω ένα. Το οποίο το δέχονται και πολλοί, ας πούμε, και φιλοευρωπαίοι ακόμα το λένε αυτό το πράγμα. Είναι λάθος θέση. Καμία απόφαση δεν έχει πάρθει χωρίς σύμφωνη απόφαση του Συμβουλίου, ίσως με δική πλειοψηφία, και του Κοινοβουλίου, με πλειοψηφία. Και αυτό είναι ίσως και ένα προτέρημα που έχουν οι Ευρωπαίοι, ότι προσπαθούμε να βρούμε τον συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός, ο ευρωπαϊκός συμβιβασμός, το να σεβαστείς, ας πούμε, την γνώμη μιας μειοψηφίας, να τη λάβεις υπόψη σου, να μην είσαι απόλυτος, είναι επίσης ένα μεγάλο δημοκρατικό προτέρημα που έχουμε σε σχέση με τις άλλες χώρες. Απλά στην Ελλάδα και η έννοια του συμβιβασμού έχει μια αρνητική χρειά. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι όταν συμβιβαστούμε, το ακούμε πολύ συχνά και με τα ελληνοτουρκικά, με τα εθνικά θέματα. Α, θα συμβιβαστούμε. Δηλαδή, το να συνομιλείς και τελικά να συμβιβάζεσαι είναι ένα από τα πλέον θετικά πράγματα, εκτιμώ, της δημοκρατίας. Yeah. Στην Ελλάδα η έννοια του συμβιβασμού έχει πάλι αρνητική χρειά. Εκεί δεν το πιάνουμε σωστά το πράγμα, έχω την αίσθηση. Ο σεβασμός της γνώμης της μειοψηφίας και να προσπαθείς να πάρεις μια τέτοια απόφαση η οποία να μην είναι πολιτική. Είναι μεγάλο προτέρημα. Είναι μεγάλο προτέρημα. Και νομίζω ότι αυτό το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό η Ευρώπη. Ότι δεν παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες είναι πολιτικές. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην είναι πολιτικές οι αποφάσεις και να εσωματώνουν και γνώμες οι οποίες είναι ίσως οι οποίες να μην είναι απαραίτητες, αλλά να είναι μειοψηφικές, αλλά και ίσως και μη απαραίτητες, αλλά για να βρούμε μια συνολική απόφαση η οποία να είναι θετική. Θα ήθελα κάτι να πω, είπατε για τα ελληνοτουρκικά. Αυτό το παρατηρούμε και στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω μια προσωπική άποψη, την οποία την έχω δει στο Ευρωβαρόμετρο. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι έχουν αρνητική γνώμη για όλους τους διεθνείς οργανισμούς και τον ΟΗΕ. Έτσι. Όταν στην ερώτηση που κάνουν στο Ευρωβαρόμετρο αν εμπιστεύεσαι τον ΟΗΕ, εκεί έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό από όλους τους Ευρωπαίους. Ένα 30% τον εμπιστεύεται ή όχι. Το ίδιο και είναι στην Τουρκία. Όταν η βασική στρατηγική είναι να πάμε στη Χάγη να συζητήσουμε με τους Τούρκους, με τόσο χαμηλή αποδοχή του ΟΗΕ, δηλαδή του Δικαστηρίου της Χάγης, θα είναι δύσκολο να αποδεχτούμε οποιαδήποτε απόφαση της Χάγης. Θα είναι πολύ εύκολο για τα λαϊκίστικα κόμματα, μια απόφαση η οποία ίσως να μην μας δικαιώνει 100%, να χτυπήσουν τη Χάγη, διότι είναι αναξιόπιστη κατά τον Έλληνα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε απόφαση να πέσει στο κενό. Το ίδιο και για την Τουρκία. Αν θέλουμε δηλαδή να πάμε όχι άμεσα, αλλά σε αρκετό χρόνο, μετά από αρκετές, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από όλο το πολιτικό σύστημα, ώστε να αξιοποιήσουμε, να αυξήσουμε την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Και γενικά των διεθνών. Των διεθνών οργανισμών. Υπάρχει μια απαξίωση γενικότερη του συστήματος και στην Ελλάδα και του δικαστικού, του κυβερνητικού κλπ. Αλλά και απαξίωση των διεθνών οργανισμών. Και αυτό νομίζω θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όταν θα προσπαθήσουμε να πάμε στη Γάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Θα επανέλθουμε, γιατί θα υπάρξει και ένα κείμενο πολιτικής, όπου και εκεί θα βασίζεται πάλι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Σπύρο Μπλαμπούκο, θα γίνει στο ΕΛΙΑΜΕΠ, με βάση στατιστικά και με βάση τους δυσαρεστημένους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε θα επανέλθουμε για να τα συζητήσουμε και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας τον προβληματισμό για τις ευρωεκλογές, διότι οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να
δώσουμε μια ουσιαστική δύναμη στους Έλληνες και στον Ελληνισμό και δεν είναι μια δημοσκοπική πράξη. Δεν ψηφίζουμε για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Ψηφίζουμε για την Ευρώπη και το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία ΜΕΠ με την Οντίν Λιναρδάτου. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Ελία ΜΕΠ στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.